Ουσιαστικά η Εκκλησία επέλεξε τα δικά της κείμενα, αυτά που ήταν εγγυημένα από τους Αποστόλους. Και βλέπουμε ότι ήδη από την αρχή η Εκκλησία πρόσεχε τα κείμενά της να είναι από ανθρώπους, από Αποστόλους, από συγγραφείς που ήταν μάρτυρες της Αναστάσεως και από μαθητάς των μαθητών αυτών, παραμοσχάρι, ο Μάρκος και ο Λουκάς είναι η δεύτερη γενιά μαθητές των Αποστόλων. Και όπως ξέρουμε και από τα μαθηματικά, από ένα σημείο περνάνε άπειρες ευθείες, ενώ από δύο σημεία περνάει μόνο μία ευθεία. Δημιουργείται αυτό που λέμε η Ιερά Παράδοση. Και έτσι, όταν έχουμε τη μια γενιά των μαρτύρων και μετά και τη δεύτερη γενιά που έχουν ακριβώς το ίδιο πνεύμα, περνάει μόνο μία ευθεία. Και έτσι δημιουργείται αυτό που λέμε Ιερά Παράδοση και από την πρώτη στιγμή η Εκκλησία αυτά τα βιβλία τα διαφύλαξε. Και όταν λέμε Ιερά Παράδοση, ουσιαστικά μιλάμε για τη διαφύλαξη αυτών των κειμένων, για τα στοιχεία, τα ιστορικά που συνδέονται με αυτά τα κείμενα και όλα τα άλλα, τα απόκριφα, η Εκκλησία τα απέρριψε. Γι' αυτό έχουν και κανόνες που φαίνεται ότι τα απόκριφα δεν έχουν καμία θέση μέσα στον κανόνα. Μπορεί να υπάρχει ένας ιστορικός πυρήνας, όπως γράφει και ο αείμνηστος καθηγητής ο Ιωάννης Καραβιδόπουλος στο βιβλίο του, μπορεί να υπάρχει ένας ιστορικός πυρήνας και από εκεί οι πατέρες να αξιοποίησαν κάποιες πληροφορίες που υπήρχε και κάποια γενικότερη παράδοση και είχαν καθιερώσει και αυτές οι γιορτές που έχουν σχέση με την Παναγία μας και με άλλα έτσι, γεγονότα. Αλλά ουσιαστικά θα πρέπει να ξέρουμε και είναι ξεκάθαρο ότι τα απόκριφα δεν έχουν θέση στη ζωή των χριστιανών ώστε να τα διαβάζουμε σαν Ευαγγέλιο, σαν κείμενα θεόπνευστα. Αυτό που θα πρέπει να ξέρουμε είναι ότι η Εκκλησία ως κόρη οφθαλμού τα διαφύλαξε αυτά και ιδιαίτερα ο 39ος κανόνας του Μεγάλου Αθανασίου που έχει οικουμενικό χαρακτήρα γιατί γράφτηκε ως αρχιεπίσκοπος που ήταν στην Αλεξάνδρεια και κατά εντολή της Οικουμενικής Συνόδου ήταν μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο είχε καθιερωθεί ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας να στέλνει επιστολή και μαζί με τον καθορισμό του Πάσχα και αυτό έγινε γιατί η Αλεξάνδρεια είχε αστεροσκοπείο, μπορούσε να βρει πότε πέφτει το Πάσχα εκείνης της χρονιάς και μαζί με τον καθορισμό της ημερομηνίας του Πάσχα είχαμε και, και ένα μήνυμα, όπως λένε τώρα ο Πατριάρχης το εγκύκλιο σε κάθε Πάσχα. Έτσι, με την εγκύκλιο αυτή είχαν γραφτεί ποια είναι τα βιβλία, τα κανονικά και της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης. Και εκεί δεν υπάρχει ούτε ένα απόκριφο.